Καλή σας ημέρα, κύριε Καραγιαννίδη. Καλημέρα, καλημέρα. Να ξεκινήσουμε λίγο από το θέμα το αγροτικό, γιατί περιμένουμε τις κινητοποιήσεις των αγροτών σήμερα στην Αθήνα. Τους βλέπουμε ήδη, κάποιοι έχουν κατέβει στην Αθήνα, πολιορκούν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και βέβαια γίνεται ένα έτσι παράδοξο λίγο, μια συγκέντρωση έτσι άτακτη μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Να σας πω, εγώ είμαι στο Σύνταγμα αυτή τη στιγμή και υπάρχει μια ηρεμία. Δεν ξέρω αν. Α, θα μας δώσετε και ρεπορτάζ. Πολύ όχι, ωραία. Όχι στο Σύνταγμα, βλέπω σε άλλους δρόμους εκεί, στο αγροτικής ανάπτυξης. Επειδή είναι χαμηλά το αγροτικής ανάπτυξης, ναι, σχέση με αυτό που είμαι εγώ, δηλαδή είναι κάτω στην πλατεία βάσης. Εδώ στο Σύνταγμα πάντως είναι όλα ήρεμα, δεν υπάρχει κόσμος προς το παρόν ακόμα. Πάντως οι αγρότες, κύριε Καραγιαννίδη, ξέρετε τι είπαν, ότι επειδή βρίσκουν παντού μπροστά τους αστυνομικούς και δεν μπορούν να προσεγγίσουν, είπαν ότι έχουμε, λέει, plan B και θα κάνουμε έκπληξη. Μπορεί να μην μας δείτε στην Αθήνα, αλλά κάπου αλλού. Τώρα, τι εννοούσαν. Εντάξει, έχουν στο μυαλό τους ένα σχεδιασμό. Μάλλον έχουν ένα σχεδιασμό, τον οποίο φαντάζομαι θα τον εκπληρώσουν. Πάντως, κύριε Καραγιαννίδη, είστε από μια περιοχή από τη Δράμα, υπάρχει αγροτικός πληθυσμός εκεί και πρέπει να πούμε ότι... Πλειοψηφικά υπάρχει, προφανώς. Πρέπει να πούμε ότι τα αιτήματα των αγροτών έχουν τα δίκια τους, έχουν τα δίκια τους δηλαδή οι αγρότες, αυτά που ζητάνε. Βέβαια, έχουμε επισημάνει όλες αυτές τις μέρες ότι το αρνητικό είναι ότι δεν προσήλθαν στο διάλογο με την κυβέρνηση, με τον Πρωθυπουργό. Να πω κάτι ως αρχή. Προφανώς όλοι, και όχι μόνο εγώ προσωπικά, όλοι οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και η κυβέρνηση αναγνωρίζει ότι οι αγρότες αντιμετωπίζουν αρκετά ζητήματα που δεν είναι τωρινά, που δεν προέκυψαν σήμερα, αλλά έχουν προκύψει εδώ και 30 χρόνια λόγω πολύ στρεβλής αντιμετώπισης της αγροτικής ανάπτυξης από όλες τις προηγούμενες κυβερνήσεις. Τώρα έχει προσθεθεί και το ασφαλιστικό και καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει λόγος, αλλά πρέπει να βρεθεί ο τρόπος για να υπάρξει μια συζήτηση. Αυτό που είπατε πριν είναι όντως σημαντικό, γιατί όταν δεν υπάρχει διάλογος και γίνεται ο διάλογος μέσω των μπλόκων και της κυβέρνησης, δηλαδή μέσω ανακοινώσεων, μέσω της τηλεόρασης, είναι προβληματικό πράγμα αυτό. Και πρέπει να βρεθεί μια λύση ώστε να καθίσουν σε ένα τραπέζι και η κυβέρνηση και οι αγρότες και να μπορέσουν να δούμε ποια πράγματα διορθώνονται, σε ποια πράγματα μπορούν να υπάρξουν υποχωρήσεις. Αμοιβές, εγώ δεν φαντάζομαι ότι μόνο η κυβέρνηση μπορεί να υποχωρεί, όλοι και οι δύο πλευρές υποχωρούν όταν θέλουν να καταλήξουν σε μια συμφωνία και να τελειώνει αυτή η ιστορία. Προς το παρόν βλέπουμε μόνο την διόγκωση των εντάσεων και όχι την εξέλιξη των πραγμάτων που θα οδηγούσε σε μια λύση. Πάντως, κύριε Καραγιαννίδη, δεν ξέρουμε κατά πόσο μπορεί εύκολα να τελειώσει αυτή η ιστορία, όχι μόνο με τους αγρότες, γενικότερα με τις υποχρεώσεις μας, διότι έχουμε τώρα, το τελευταίο νέο είναι ένα κείμενο σε προσωπικό του blog του Paul Thompson, ο οποίος ζητά επιπλέον 9 δισεκατομμύρια ευρώ έως το 18. Ναι. Αυτό τι σημαίνει πρακτικά, ότι η αξιολόγηση, μάλλον η αξιολόγηση, η ελάφρυνση του χρέους θα μας κοστίσει ακριβά τελικά. Δηλαδή πατώντας πάνω στην ελάφρυνση. Ναι, αλλά αυτό που ο Thompson δεν ήταν ποτέ η πιο παραγωγική και θετική παρουσία από την αρχή της κρίσης. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο είναι ακριβώς επειδή είναι μια προσωπική του άποψη, δεν συνάδει με τις διαπραγματεύσεις και τις συμφωνίες που έχουν γίνει ως τα τώρα με την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Μπορεί να είναι και δούριος ύπος, μπορεί να είναι και λαγός κάποιων εξελίξεων. Πάντως εμείς έχουμε υπογράψει τον Αύγουστο και έχει ψηφιστεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μια συγκεκριμένη συμφωνία και πέραν αυτής της συμφωνίας ουδέν. Ούτε νέα μέτρα, ούτε 9 δισεκατομμύρια, ούτε τίποτα άλλο. Εάν όλοι αναγνωρίζουν την αξιοπιστία των συμφωνιών, πρέπει όλοι να την τηρήσουν. Ναι, από την άλλη μεριά, αν υπάρχει στέρηση και στα έσοδα που έχουν υπολογιστεί, αν υπάρχουν μειωμένες... Προς το παρόν αυτό πάντως δεν δείχνει. Μάλλον δείχνει το αντίθετο, ότι δεν υπάρχει στέρηση στα έσοδα. Τα έσοδα είναι παραπάνω από αυτά που είχαν υπολογιστεί, όπως υπάρχουν και ανακοινώσεις από το Υπουργείο Οικονομικών για αυτό το σημείο. Δεν υπάρχει κάτι που να δικαιολογεί οποιαδήποτε αναθεώρηση της συμφωνίας. Και εμείς λέμε αυτό στις διαπραγματεύσεις και ο Ευκλής ο Τσακαλώτος και ο Αλέξης ο Τσίπρας. Ό,τι έχουμε συμφωνήσει το τηρούμε κατά γράμμα. Λοιπόν, να στηρίσει και η άλλη πλευρά αυτά που έχουμε συμφωνήσει. Γιατί μέχρι στιγμής πάλι παρουσιάζονται προβλήματα μη συνεννόησης όσον αφορά το τι συμφωνήσαμε. Βέβαια, αναφέρεται και στο θέμα των συντάξεων και λέει ότι η Γερμανία, που είναι δύο φορές πιο πλούσια από την Ελλάδα, έχει παρόμοιες συντάξεις με τις ελληνικές. Καλά, αυτό δεν συμβαίνει πρώτον. Δεύτερον, αυτά τα παραδείγματα ήταν πάντοτε, ακούγονταν πάντοτε από την πλευρά που ήθελε που επιχειρούσε να μειώσει οτιδήποτε, είτε ήταν συντάξεις, είτε μισθούς, είτε να αυξήσει εισφορές.
Δεν υπάρχει αυτό το επιχείρημα. Δεν παίρνουν τις ίδιες συντάξεις στη Γερμανία, είναι προφανές. Ότι οι συντάξεις στη Γερμανία έχουν μείωση λόγω των φιλελεύθερων ιδεών που επικράτησαν στη χώρα αυτή εδώ και 15 χρόνια ισχύει. Αλλά δεν παίρνουν τις ίδιες συντάξεις με εμάς. Και το δεύτερο είναι, θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε τον Τόμψεν αν μπορεί να αφήσει τον παχυλό του μισθό και να ζήσει με 350 ευρώ. Και ας έρθει στην Ελλάδα να ζήσει. Δεν είναι ανάγκη να ζήσει εκεί που ζει τώρα. Ας έρθει με 350 ευρώ στην Ελλάδα να ζήσει. Δεν ζει άνθρωπος, το ξέρεις και εσείς καλύτερα από μένα. Η ουσία είναι, βλέπουμε να πηγαίνει πίσω αυτή η ιστορία. Μάλιστα ο κ. Τσακαλώτος είπε, ανέφερε προχθές στη Βουλή, ότι αν πάμε Μάιο-Ιούνιο καήκαμε. Αλλά δεν φαίνεται να κλείνει τέλος πάντων πριν από το Πάσχα. Ουσιαστικά δηλαδή πάμε για Μάιο. Ναι, και ναι, αυτό σε το ένα... προκαταβάλλεται. Ορίστε. Το προκαταβάλλεται. Όχι, δεν το προκαταβάλλω. Φαίνεται, λέω, από τις ενδείξεις που υπάρχουν. Ναι. Γιατί το ξαναζήσαμε το έργο και πέρσι. Οπότε ναι, τώρα είμαστε λίγο πιο... Δεν έχετε άδικο, σωστό. Και... εφόσον έχουμε ένα κακό παρελθόν, ναι, και... είμαστε πάντοτε τέτοιοι. Και φαίνεται και από τις κινήσεις ότι το καθυστερούν, θα δούνε, θα έρθουν. Καλά είναι, αλλά χρειάζονται και άλλα, που μας είπαν και στο Eurogroup. Αυτό βέβαια σε συνδυασμό και με τις πιέσεις που ασκούνται στο εσωτερικό θα παρατείνει μια φθορά της κυβέρνησης. Πόσο μπορεί να αντέξει, κύριε Καραγιαννίδη, και μπορεί να φτιάξει μέχρι εκεί? Προς το παρόν διέψευσε όλες τις κασάνδρες αυτή η κυβέρνηση, αλλά και η πρώτη κυβέρνηση που βγήκε τον Ιανουάριο διέψευσε όλες τις κασάνδρες ότι θα πέσει σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Η κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική ομάδα των ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ αντέχει. Και θα αντέξει και θα είναι παρούσα για τα επόμενα 4 χρόνια στη Βουλή και στην κυβέρνηση. Όλες οι προβλέψεις, ξέρετε, πολλές φορές διεκδικούν να καθορίζουν και το μέλλον. Δηλαδή από πρόβλεψη γίνεται αυτοεκπληρούμενη προφητεία. Αυτό λοιπόν δεν πρόκειται να ισχύσει. Και θέλω να το πάμε λίγο παραπέρα από το αγροτικό. Γιατί χθες με την ψήφιση της συγκεκριμένης τροπολογίας υπήρξε μία ριζοσπαστική τομή στο τηλεοπτικό, ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Θα έρθουμε και σε αυτό, και, κύριε Καραγιαννίδη. Ναι, απλώς αυτό όμως ήταν η μητέρα των μαχών για τους εσωτερικούς αντιπάλους. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, χθες γκρεμίστηκε όλη η διαπλοκή και η διαφθορά που υπήρχε στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο και έχουμε ανοίξει πλέον μια καινούργια σελίδα. Δώσαν τα ρέστα τους όλοι. Θα μπούμε στην ουσία στη συνέχεια, ναι, ναι, αλλά από πλευράς επικοινωνιακής διαχείρισής του. Γιατί η πρώτη, ναι, κυβέρνηση το είχε εξαγγείλει πέρσι, ναι, σωστό, τέτοιο καιρό. Σωστό, σωστό. Μου φάνηκε λίγο σαν κίνηση αντιπερισπασμού. Δηλαδή το φέρνω τώρα αυτό, στο οποίο το έχω υποσχεθεί, δεν το έχω κάνει ένα χρόνο, για να φύγει, ναι, κουβέντα από τα αγροτικά. Βέβαια τα... θα πείτε ότι επί ένα χρόνο προσπαθούσατε να συνθέσετε το ΕΣΟΥΡΟΥ. Έτσι ακριβώς. Μια απάντηση είναι αυτή, είναι εύκολη απάντηση, να πω τη δύσκολη. Δεν όχι, το είπε και ο κύριος Τσίπρας θες, ότι γι' αυτό που μπορείτε να μας εγκαλέσετε είναι ότι αργήσαμε. Γι' αυτό σας εγκαλούμε. Ακριβώς, ναι, ναι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, δεν θα φύγουμε ούτε από τα αγροτικά, ούτε από το ασφαλιστικό, ούτε από το φορολογικό που έπεται. Αυτά θα είναι εδώ παρόντα. Ό,τι και αν κάνει η κυβέρνηση, εγώ προσωπικά ή η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, ο κόσμος δεν τρώει κουτόχορτο να ξεχάσει αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πάντως, η διαχείριση της επικοινωνίας και του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου δείχνει να αλλάζει με αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε. Τώρα, γιατί η καθυστέρηση έχει να κάνει και με το πρώτο εξάμεινο των σκληρών διαπραγματεύσεων, αλλά και την ολιγορία από πλευράς μας. Δεν πρέπει όμως να ξεχνάμε αυτό που είπε και ο Πρωθυπουργός χθες, ότι το πρώτο νομοσχέδιο που ψήφισε η κυβέρνηση μετά το Σεπτέμβριο ήταν για το ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Η ρύθμιση δηλαδή και για τις άδειες. Πάντως, αφού το ανοίξαμε, κύριε Καραγιαννίδη, ας το συνεχίσουμε λίγο. Η αντιπολίτευση, ναι, ισχυρίζεται ότι με τις 4 τηλεοπτικές άδειες αυτό που θα πετύχετε είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θέλετε. Δηλαδή, να μοιραστεί, ναι, η πίτα της ενημέρωσης σε λιγότερα χέρια, με αποτέλεσμα, ναι, όχι μόνο να χτυπηθεί η διαπλοκή, αλλά να γιγαντωθεί. Ενώ τώρα που ήταν απλωμένη σε πάρα πολλά χέρια, η διαπλοκή ήταν περιορισμένη. Ένα επιχείρημα είναι αυτό. Mm-hmm. Δεύτερο επιχείρημα είναι αυτό που δεν ακούσαμε. Δεν ακούσαμε χθες απάντηση από κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης. Γιατί η Γερμανία, λέω στην τύχη, μια χώρα που είναι εξαπλάσια από μας, έχει 5 άδειες καναλιών. Γιατί η Ισπανία, η Πορτογαλία επίσης έχουν τον ίδιο αριθμό, 5 άδειες. Πόσες προκηρύξαν, βέβαια, είναι το ερώτημα, πόσες έχουν προκηρύξει και πόσες άδειες τελικά. Γιατί λοιπόν έχουν άδειξη αγορά. Ναι. Άρα το 4 δεν μας έχει πέσει από τον ουρανό, πρώτον γιατί είναι μια μελέτη που έχει γίνει από το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας και αν αμφισβητούν το Πανεπιστήμιο της Φλωρεντίας να μας το πούν. Αλλά το δεύτερο έχει να κάνει με το βιώσιμο. Εμείς θέλουμε 18 κανάλια, όπου αυτά τα κανάλια, επειδή δεν θα είναι βιώσιμα από το προϊόν που παράγουν, θα βρίσκουν οποιονδήποτε τρόπο, όπως γίνεται τώρα δηλαδή στην Ελλάδα με λίγα λόγια, mm-hmm,
Τα ιδιωτικά κανάλια μέχρι στιγμής στην Ελλάδα χρωστάνε περί τα 800 συν εκατομμύρια ευρώ στις τράπεζες. Ξέρετε ποιος τα έχει πληρώσει αυτά? Το φανταζόμαστε. Οπότε πώς μπορούμε εμείς να συντηρήσουμε ένα τέτοιο καθεστώς? Να ρωτήσουμε λίγο με τα κανάλια, με τις θεματικές, τι ακριβώς γίνεται? Πάνε πιο πίσω, δεν θα δημιουργηθούν, τι γίνεται? Όχι, θα δημιουργηθούν. Χθες ο Νίκος Βούτσης έκανε μια αρκετά καλή ανάλυση, φαντάζομαι περιστατωμένη, ότι σε επόμενη φάση και κανάλια που θα είναι θεματικά. Μπορούν να υπάρξουν και κανάλια διαδικτυακά. Μπορούν να υπάρξουν τέλος πάντων μια βεντάλια καναλιών τα οποία θα είναι μετά στην δεύτερη φάση που όπως είπατε της ανάπτυξης αυτού του πράγματος. Δεν μπαίνει κανένας περιορισμός. Αλλά απ' την άλλη δεν μπορεί η Ελλάδα να έχει 14 κανάλια και οι χώρες που είναι 6 και 5 και 4 φορές περισσότερες από εμάς να έχουν 5 κανάλια. Αυτό όμως δεν απαντάει επί της ουσίας του ζητήματος. Επιτρέψτε μου κύριε Καργίου. Ποια είναι η ουσία, πέστε μου. Δηλαδή εμένα με ενδιαφέρει σαν πολύ τα χρέη που έχουν δημιουργήσει με αυτά τα δάνεια που κακώς δοθήκαν όπως λέτε και το δεχόμαστε να πληρωθούν. Προφανώς όλους μας ενδιαφέρει. Να λειτουργούν νόμιμα. Έτσι, το αν θα είναι 4, 5, 15, τον πολίτη δεν τον, δεν τον ενδιαφέρει. Να τηρηθεί λοιπόν, δηλαδή ο νόμος, να μην δίνονται δάνεια, θαλασσοδάνεια τα λεγόμενα. Να διασφαλιστούν οι θέσεις εργασίας και τα εργασιακά δικαιώματα, πολύ βασικό. Αυτό πολύ είναι, βασικό. Και πολύ αυτό βασικό. Για μας είναι και ένα επόμενο σημαντικό θέμα που δεν θα θέλαμε βέβαια αυτό που ζήσαμε εμείς εδώ στην Ελλάδα να το δούμε να συμβαίνει σε άλλο άνθρωποι δηλαδή να χάνουν τη δουλειά τους. Και να πέφτει ακούσουμε μαύρο κάπου. Λίγο, επειδή είναι αυτό που γίνεται τώρα σπέκουλα από την πλευρά του καναλιών, δεν λέω ότι το κάνετε εσείς. Ναι, εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να τα ρωτάμε όλα, κύριε Καργιάννη. Βεβαίως, βεβαίως. Αλλά αν αυξηθεί το πλαφόν για να δοθεί μια τηλεοπτική άδεια, δεν νομίζω ότι χάνονται θέσεις εργασίας ή που διασφαλίζονται οι θέσεις εργασίας που υπάρχουν τώρα. Από την άλλη, όλοι σας έχετε μιλήσει και εγώ προσωπικά έχω μιλήσει με εργαζόμενους στα ιδιωτικά κανάλια. Όπως ξέρετε, είναι πολύ κακοπληρωμένοι, πληρώνονται όποτε λάχει. Και αν διεκδικήσουν έστω και ένα εργατικό δικαίωμα, την επόμενη μέρα πάνε στο λογιστήριο να πάρουν την αποζημίωσή τους. Είναι αλήθεια. Αυτό το πράγμα λοιπόν με τον νόμο που ψηφίστηκε το Σεπτέμβριο προσπαθούμε να το βάλουμε σε μια τάξη. Το κανάλι θα λειτουργεί με διαφάνεια, θα τηρεί πλήρως τους εργασιακούς νόμους, θα υπάρχει δημοκρατία μέσα στο κανάλι να μπορεί ο καθένας να συνδικαλιστεί και να διεκδικήσει το δικό του το εργατικό του δικαίωμα. Και από την άλλη δεν θα υπάρχουν δανειοδοτήσεις, όπως είπατε και εσείς πριν, θαλασσοδάνεια, τα οποία θα δίνονται χωρίς κανέναν έλεγχο. Γιατί δεν μπορούν οι επιχειρήσεις τηλεοπτικές μέσα σε καιρούς κρίσης να δανειοδοτούνται με 100 και 200 εκατομμύρια. Δεν φαντάζομαι. Την ώρα που στέγνωνε η αγορά και δεν έδινε η τράπεζα σε κανέναν άλλον ούτε ένα ευρώ. Φαντάζομαι, κύριε Καραγιαννίδη, αν εξαιρέσουμε την αντιπολίτευση που αυτή τη στιγμή αντιδρά για τους δικούς της λόγους, ναι, η κοινωνία δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό. Ίσα-ίσα θέλει να μπει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο. Ό,τι μου λέγανε προεκλογικά. Όλοι όμως στην δράμα. Και φαντάζομαι ότι είναι σε όλη την εποχή. Αν θα τολμήσετε να τα βάλετε. Αν θα τολμήσετε να τα βάλετε και να τους κλείσετε. Γιατί ζήσαμε εκείνο το καλοκαίρι του δημοψηφίσματος, όπου ο κόσμος, τουλάχιστον στην επαρχία, μην έχοντας εικόνα τι γίνεται στην Αθήνα, ήταν εξαγριωμένος με αυτό που παίχτηκε την εβδομάδα του δημοψηφίσματος. Είχαμε δημοσιογραφία εκείνη την εβδομάδα. Βέβαια. Ξέρω τη δημόσια τηλεόραση. Είχαμε δημοσιογραφία από τα ιδιωτικά κανάλια. Αυτό όμως δεν θα το ελέγξει με κάποιο τρόπο και με το νομοσχέδιο κυβέρνηση, έτσι, ή όποια κυβέρνηση. Βάζουμε τους όρους. Όχι, σωστό. Δεν θέλουμε να ελέγξουμε τίποτα. Εμείς βάζουμε τους όρους του παιχνιδιού που θεωρούμε ότι είναι δίκαιοι, δημοκρατικοί και μπορεί ο κάθε πολίτης να έχει πρόσβαση στο τι ακριβώς κάνει ένα κανάλι και μπορεί να το ελέγχει ο πολίτης το κανάλι. Και από εκεί και πέρα, αυτοί που θα πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου θα μπορούν να μπουν σε μια διαδικασία διαγωνισμού. Κύριε Καραγιαννίδη, τελειώνει αυτό το παραμύθι. Μία ακόμη ερώτηση, να αλλάξουμε θέμα τώρα, γιατί ξέρω ότι πιέζεστε χρονικά. Ναι. Να πάμε λίγο στο προσφυγικό και στη συμφωνία που επετεύχθη στη Σύνοδο των Υπουργών Άμυνας του ΝΑΤΟ. Ακούσαμε χθες και τον κύριο Καμένο στη διάρκεια της συζήτησης της Βουλής. Έκανε κάποια μικρή ενημέρωση, όσο του επέτρεπε βέβαια ο χώρος και ο χρόνος. Ουσιαστικά αυτό που προκύπτει είναι ότι η εθνική κυριαρχία της χώρας μας διασφαλίζεται πλήρως. Εγώ ήθελα τώρα να ρωτήσω κάτι. Ήταν μια πρόταση Γερμανίας-Τουρκίας η εμπλοκή του ΝΑΤΟ στη φύλαξη των συνόρων. Η Frontex στο Αιγαίο δεν αρκεί? Γιατί χρειάζεται δηλαδή και η συμμετοχή του ΝΑΤΟ? Έχω στείλει, αν είχατε δει πριν δύο μέρες, ένα δελτίο τύπου, δηλαδή προσωπικό μου δελτίο τύπου, που διαφωνούσα πλήρως με την εμπλοκή του ΝΑΤΟ. Είμαι, και αυτό το κάνω με τον εξής ρόλο. Είμαι τομεάρχης της κοινοβουλευτικής ομάδας στην Εθνική Άμυνα και Εξωτερικές Υποθέσεις. Και επίσης επικεφαλής της διακοινοβουλευτικής ομάδας της χώρας
στη σύνοδο του ΝΑΤΟ των κοινοβουλίων. Δεν πιστεύω ότι το ΝΑΤΟ έχει να προσφέρει τίποτα. Βέβαια, επίκειται μια συνάντηση των βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ με τον Υπουργό Άμυνας για να κάνουμε αυτή την κουβέντα, όπως την έκανε και με την κυρία Μπακογιάννη, και να διερευνηθούν διάφορα πράγματα, να εξηγηθούν διάφορα πράγματα, γιατί όπως καταλαβαίνετε κομμάτι μεγάλο του από αυτή την ιστορία είναι απόρριτο, και να κάνουμε την κουβέντα αν θέλετε μετά. Πάντως η προσωπική μου άποψη είναι ότι διαφωνώ πλήρως με την παρουσία του ΝΑΤΟ σε οποιαδήποτε μορφή στα ελληνοτουρκικά σύνορα. Είσαστε σαφείς κύριε Καραγιαννίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή, καλή, καλή δύναμη σήμερα στον κύριο Καραγιαννίδη και σε όσους βρίσκονται στην Αθήνα. Γεια σας. Γεια σας.